τι κυριαρχεί μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Τα τέσσερα γκολ που δέχτηκε η άμυνα ή τα τρία γκολ που πέτυχε η επίθεση. Τίποτα από τα δύο στην παρούσα φάση δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι το παιχνίδι, το ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν από 45 λεπτά, γιατί είμαστε στο μέσο της προετοιμασίας αυτή τη στιγμή και παρότι κάνουμε σκληρές προπονήσεις καθημερινά, χρειάζεται τα παιχνίδια για να γίνεις καλύτερος. Και να δεις στο γήπεδο αν βγαίνουν τα πράγματα που δουλεύεις στην προπόνηση. Πιο πολλά τα σχετικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν, υπάρχουν κάποια που είναι ικανοποιημένος. Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος. Είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο με την τακτική και την προσαρμογή των ποδοσφαιριστών στο σύστημα, γιατί είχαμε με 8 ποδοσφαιριστές στην περιοχή μας παρότι δεχτήκαμε τον κόλ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι λογικό να είναι κουρασμένοι, να μην είναι ακόμα έτοιμοι, γιατί έχουν 2-3 προπονήσεις στα πόδια τους. Όπως ο Μακ, το ξέρουμε, το περιμένουμε, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν θετικές οι εντυπώσεις. Παίκτες διεθνείς που ξεκίνησαν αργότερα, όπως ο Μακ, υπολογίζονται θα παίξουν στο επίσημο παιχνίδι. Φυσικά τους υπολογίζω. Βέβαια είναι μια περίεργη περίπτωση και πρέπει να φερθούμε και να σκεφτούμε και να είμαστε έξυπνοι για το πώς θα το διαχειριστούμε, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά είναι ποδοσφαιριστές που χρειάζονται και ανέφερε για τον Μάκο ότι στη συγκεκριμένη θέση ο Κοροβές είναι πολύ καλός, αλλά ακόμα για αυτό το επίπεδο χρειάζεται παιχνίδια για να φτάσει στο σημείο που θέλουμε και πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε ίσως το χρόνο στο παιχνίδι ανάμεσα στο Ράτς και στο Μακ. Για τον Όλσεν, πρώτη εμφάνιση με ένα τέτοιο λάθος, έστω και σε φιλικό, υπάρχει κάποιο σχόλιο? Γιατί κακά τα ψέματα είναι τερματοφύλακας και από τέτοιες, πολλές φορές τέτοιες φάσεις κρίνονται πολλά. Όχι, πιστεύω ότι αυτά τα γκολ μπαίνουν μία φορά στα τρία χρόνια και είναι καλύτερο να τα δεχτεί σήμερα σε ένα φιλικό παιχνίδι παρά σε κάποιο επίσημο παιχνίδι. Θεωρώ ότι τα πήγε καλά, είχε και κάποιες καλές επεμβάσεις και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις δυνάμεις μας αυτή τη σεζόν. Να περιμένουμε ότι θα επιμείνει σε αυτό το 3-5-2. Δεν μου αρέσει να μιλάω τόσο για το σύστημα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το στυλ του παιχνιδιού που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Τα συστήματα αλλάζουν και μπορούν να αλλάξουν και στην πορεία. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που κοιτάμε εμείς είναι να παίζουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε.